βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια μέρα χαρμολύπης. Χαράς και λύπης μαζί. Χαράς γιατί κάποιοι δικοί μας άνθρωποι, ένας αξιωματικός διοικητής μονάδος, πάει ανώτερα, πάει στο σπίτι του, πάει στην Αθήνα, πάει σε μια άλλη υπηρεσία του στρατού. Και λύπης γιατί αποχωριζόμαστε πραγματικά έναν δικό μας άνθρωπο, τον Γιάννη τον Πουλόπλο, ο οποίος καινοτόμησε σαν διοικητής του διακρατικού κέντρου της Τρίπολης. Και χαρά όμως γιατί γνωρίζουμε έναν καινούριο διοικητή, τον αγαπητό Σμήναρχο Χρήστο Γλινό, ο οποίος πιστεύουμε θα είναι αντάξιος του Γιάννη του Πουλόπλου. Το 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης μαζί με το στρατόπεδο αποτελούν για μας ένα δίπολο πολύ σημαντικό. Σίγουρα εμείς σαν τόπος έχουμε δώσει τον χώρο. Αλλά ο στρατός όμως προσφέρει και στην Ελλάδα μέσω των χώρων αυτών, αλλά και στην τοπική κοινωνία και κοινωνικά και οικονομικά. Εμείς σαν περιφέρεια είμαστε πάντα δίπλα και στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και στις μονάδες εδώ στον τόπο μας και προσπαθούμε πάντα να βοηθήσουμε. Θέλω να ευχηθώ καλή σταδιοδρομία, οικογενειακή και προσωπική υγεία στο φίλο πραγματικά Γιάννη Πουλόπλο που συνεργαστήκαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια και με το καλό ο νέος διοικητής μας να είναι αντάξιος του απερχόμενου Γιάννη Πουλόπλου. Να είστε καλά, υγεία και καλά και χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα σε όλους σας.